Με λένε Αναστασία Δασούλα, είμαι 24 χρονών και γενικότερα δεν μου αρέσει να προσδιορίζω τι κάνω ακριβώς, αλλά σίγουρα έχω μία ΑΜΚΕ που κάνω τη δημιουργική διαχείριση και είμαι και εκπαιδεύτρια σε προγράμματα καταπολέμησης στερεοτύπων και ψυχικής ενδυνάμωσης. Ταυτόχρονα έχω τελειώσει ψυχολογία, έχω ασχοληθεί πολύ με τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, είμαι φωτογράφος, είμαι δασκάλα χορού Latin. Έχω περάσει από φάση που είμαι travel blogger, είμαι public speaker. Ασχολούμαι γενικά πολύ με την ψυχική ενδυνάμωση των ανθρώπων και ένα από τα βασικά που κάνω είναι ότι στηρίζω τους ανθρώπους να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Είμαι full αυθόρμητη γενικότερα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις τι ξυπνάω, κάνω αυτό, έχω τη ρουτίνα μου και αυτά. Όχι, όχι, αυτά δεν υπάρχουν σε μένα. Θα ξυπνήσω, θα δω τον καιρό σίγουρα. Αν έχει ήλιο έξω, στάνταρ θα βρω έναν τρόπο να φτάσω στο βουνό, στη θάλασσα, να βρω τις φίλες μου, να γελάσουμε, να βρούμε κάτι να κάνουμε ώστε να ξυπνήσουμε. Και μετά ίσως ασχοληθώ με διάφορα projects, στο να τα προετοιμάσω ή στο να πάω κάπου να τρέξω μία δράση με κόσμο. Άλλες φορές θα κάω στα βιβλία μου, μ' αρέσει να γράφω πάρα πολύ, ετοιμάζω και βιβλία τώρα, ενώ γράφω βιβλία τώρα, οπότε είναι η φάση που γράφω πολύ. Θα δω Ήλιο Βασίλεμα σίγουρα, 9 στις 10 μέρες θα δω Ήλιο Βασίλεμα, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Θα χτίσω όλο μου το πρόγραμμα ώστε να μην χάσω το Ήλιο Βασίλεμα. Ό,τι κάνω, θα καταλήξω κάπου ώστε να φαίνεται το Ήλιο Βασίλεμα. Μπορεί να είναι η πιο μικρή θέα, να φαίνεται ίσα ίσα ο ήλιος, αλλά θα το κάνω. Γενικά λατρεύω να βρίσκομαι στη φύση, στη θάλασσα, να βλέπω φως και ζωή, ξέρω εγώ. Εγώ πάντα ήθελα ιατρική, γιατί όσο ήμουν στο νοσοκομείο, από μικρή, που έμπαινα στο νοσοκομείο κάθε 3-4 μήνες για αρκετό καιρό μέσα, αντί να κάθομαι στο κρεβάτι μου, σαν ένα καλό παιδί που κάνει την νοσηλεία του, εγώ έτρεχα πίσω από τις νοσηλεύτριες και από τους γιατρούς για να δω τι κάνουν, να μάθω πώς δουλεύουν, γιατί δουλεύουν έτσι, τι κάνουν, πώς αντιμετωπίζουν το κάθε περιστατικό, πώς μπορούν να φροντίσουν κάποιον, πώς μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά κάποιον. Οπότε εννοείται τους έπριζα στις ερωτήσεις, υπερβολικά πολύ. Έπαιρνα τα συνεργά τους, τα δοκίμαζα στις μπάρμπι μου και τέτοια. Και πάντα ήθελα ιατρική, προφανώς λόγω του ότι έχω και στην κίνηση πολλά μικρόβια ιατρική για μένα, ειδικά ειδικότητες που θα ήθελα, γιατί όλοι μου λένε θα μπορούσε να πας σε μια καθαρή ειδικότητα και εγώ είμαι σε φάση όχι, θέλω καρδιολογία, πνευμονολογία, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, οπότε μετά το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η ψυχιατρική ή η ψυχολογία, το οποίο και εγώ ήμουν σε βιβλία ψυχολογίας από πολύ μικρή, από 12 χρονών διάβαζα τόμους που μας δώσανε μετά στη σχολή. Οπότε λέω: OK, πάω ψυχολογία. Λατρεύω να βοηθάω τους ανθρώπους, να τους στηρίζω με οποιονδήποτε τρόπο. Οπότε πάω ψυχολογία. Τι είναι η κυστική ίνωση? Η κυστική ίνωση είναι μια κλειδοδομική νόσος που επηρεάζει στην ουσία όλα τα ζωτικά όργανα, αλλά κατά βάση τους πνεύμονες, όπου και τους διαλύει σιγά σιγά από μέσα, με τελικό αποτέλεσμα την αναπνευστική ανεπάρκεια. Και η ζωή ενός ατόμου με κυστική ίνωση, σίγουρα σε παρένθεση εξαρτάται τη μορφή της κυστικής ίνωσης και το επίπεδο δυσκολίας που την βιώνει, αλλά η ζωή ενός ανθρώπου με κυστική ίνωση είναι κατά βάση σαν να έχεις μια μόνιμη βαριά γρήπη ή πνευμονία. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να θυμηθούμε μια φορά που αρρωστήσαμε πάρα πολύ και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ από το βήχα. Είχαμε συνεχώς δύσπνοια, νιώθαμε ότι πονάει το στήθος μας. Αυτό είναι κάτι σε μόνιμη βάση για ένα άτομο με κυστική ίνωση. Και το τελικό στάδιο είναι αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού βαθμού. Εγώ με κυστική ίνωση διαγνώστηκα, μπήκα 5 μηνών στο νοσοκομείο, ήμουνα υπερβολικά χάλια. Παρ' όλα αυτά, ενώ στην κυστική ίνωση έχουμε δυσκολίες στην ανάπτυξη, εγώ έτρωγα σαν ένα πολύ χοντρό γουρουνάκι μωρό, οπότε είχα τα μαγουλάκια μου και γενικά δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Οπότε ο γιατρός της κυστικής ίνωσης, ενώ εγώ μπήκα με βαριά πνευμονία, δεν ξέραν τι έχω, μου κάναν τα πάντα από εξετάσεις για βιοψίες, καρκίνους, τα πάντα. Ο γιατρός της κυστικής ίνωσης λέει δεν είναι δικιά μας, είναι πολύ χοντρό μωρό για μας. Οπότε με ακύρωσε, δεν κάναμε το τεστ για την κυστική ίνωση, το οποίο είναι ένα πολύ απλό τεστ. Και έμεινα 3 μήνες στο νοσοκομείο να παίρνω οτιδήποτε θεραπεία υπάρχει, χωρίς να βελτιώνομαι. Ώσπου σε κάποια φάση είχαμε εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο και λέμε: ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε για την κυστική ίνωση και διαγνώστηκα 8 μηνών. Από τότε το best view στο νοσοκομείο είναι κάθε 3-4-5 μήνες, ανάλογα στο πώς ήμουνα. Και κάθομαι 2-3 εβδομάδες. Καθημερινά έχει πάρα πολλές διαδικασίες, από το να ξυπνήσεις στις 6 το πρωί αντί στις 8 που ξυπνάνε τα υπόλοιπα παιδιά για να πάω σχολείο. Γιατί πρέπει να κάνεις τις φυσιοθεραπείες σου, να φας καλά, να πάρεις τα φαρμακά σου. Οι φυσιοθεραπείες είναι περίπου το 2-3 ώρες τη μέρα. Παίρνεις πάνω από 50 χάπια τη μέρα στο χαλαρό, τύπου έτσι με το καλημέρα.
Παίρνουμε χάπια ακόμα και πριν φάμε, ώστε να μπορέσουμε να χωνέψουμε, γιατί δυσλειτουργούν και τα υπόλοιπα όργανα. Οπότε πολλοί κόσμος, όταν πάμε έξω για φαΐ, για την πίτσα μας, για το σουβλάκι μας, εγώ έπαιρνα 16 χάπια έτσι, για να φάω πριν το φαΐ. Και πολλοί κόσμος ήταν σε φάση, τι κάνεις, τι προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Και ναι, για μένα ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν σκεφτόμουν να παίρνω χάπια τώρα, γιατί είναι ρουτίνα. Το έχει συνηθίσει, αλλά δεν είναι έτσι για όλους. Θα μπορούσα να μιλήσω γενικότερα για τα άτομα με μυστική κίνηση, αλλά δεν έχει πολύ νόημα. Οπότε πάμε σε μένα. Δεν είπα ποτέ γιατί σε μένα. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που έχω πει ευτυχώς σε μένα, γιατί δεν ξέρω κάποιον που θα μπορούσε να τη διαχειριστεί. Οπότε ευτυχώς σε μένα, γιατί τουλάχιστον I will make the best out of it και δεν ξέρω κι εγώ τι. Εννοείται υπήρχαν άπειρες φορές που στο σχολείο bullying τύπου άρρωστη επειδή βύχη και διάφορα άλλα που εκεί λες όπα ξέρω εγώ γιατί. Όχι πιο πολύ γιατί σε μένα, αλλά γιατί γενικά, δηλαδή τι πάει λάθος. Και μετά είναι πολλές φορές που εμένα με χτύπησε αυτό στην εφηβεία, που επειδή οι υπόλοιποι γύρω μου με βλέπαν ότι είμαι πολύ χάλια, ότι ψιλοπεθαίνω, ότι γενικά όντως πάω χάλια. Πολλές φορές ήμουν σε φάση, okay, ξέρεις τι, στεναχωρώ τόσο πολύ τους γύρω μου, που ίσως αν δεν υπήρχαν να ήταν καλύτερα. Οπότε περνάς αυτή τη φάση, εγώ την πέρασα γύρω στο τέλος του γυμνασίου, όπου μετά σε κάποια φάση λέω, okay, σοβαρέψου, αυτό είναι, τι κάνουμε, δεν φταίς που πεθαίνεις, δεν είναι στο χέρι σου, κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να είσαι όσο καλύτερο μπορείς και βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ είχα μια πολύ βαριά μορφή της κυστικής ίνωσης. Με αποτέλεσμα, από πολύ μικρή να αναπνέω περίπου με το 40% των πνευμόνων μου. Είναι σαν να κλείνεις το ένα ρουθούνι, να βάζεις ένα καλαμάκι στο άλλο και να προσπαθείς να αναπνεύσεις. Ή να κλείνεις τη μύτη σου τελείως και να βάζεις ένα καλαμάκι στο στόμα. Και καλή τύχη, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι είναι η ζωή γενικά ενός ατόμου με κυστική ίνωση. Στο πώς αναπνέει στην ουσία. Αυτό πρακτικά στην καθημερινότητά σου έχει πάρα πολλές επιπλοκές. Από το ότι για να τρέξω να προλάβω το λεωφορείο, θα ταυτίσω και θα ζαλίζομαι μέσα στο λεωφορείο, μέχρι το ότι πας στο βουνό με τους φίλους σου και δεν μπορείς να περπατήσεις όσο θες, σίγουρα δεν μπορείς να φτάσεις στην κορυφή που θες και που πάνε όλοι, μέχρι το στα πιο απλά δεν αντέχω να περπατήσω από το θυστείο στο μοναστηράκι, ξέρω εγώ, πολλές φορές. Τώρα, για μένα, θα πω ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι είναι εμπόδιο, επειδή πάντα θα έκανα όση άθληση μπορούσα, με αποτέλεσμα να είμαι στην καλύτερη μου φυσική κατάσταση. Και σίγουρα δεν καθόμουν να φιλοσοφήσω, α, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι, όχι, θα πάω να το κάνω. Θέλω να το κάνω, μου έχει κολλήσει, έφυγα. Αυτό ήταν. Το να μεγαλώνεις με μια θανατηφόρα ασθενή, γιατί η κυστική ίνωση έχει ένα όριο. Από όταν εγώ γεννήθηκα, λέγανε, ωραία, δεν θα φτάσει στα 10. Μετά κάπως το φιλοσόφησαν, λένε, α, καλά, τα έφτασε στα 10, ας πούμε, καμιά βιβλακεία. Άντε, θα φτάσει στα 20. Εγώ με τη μορφή που είχα, λέγανε 20-25 έτη το προσδόκιμο ζωής. Όταν μεγαλώνεις με αυτό in mind, κάπως σε βάζει τη διαδικασία να μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Το οποίο στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει να το θεωρεί κανείς δεδομένο. Το οτιδήποτε υπάρχει, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ να πέσει ένας μετεωρίτης και γεια σας. Οπότε, εγώ αυτό το μετεωρίτη τον είχα συνεχώς πάνω μου. Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσα να πάει κάτι στραβά, να κολλήσω μια γρήπη, μια πνευμονία και γεια σας. Οπότε, τι κάνω με ό,τι έχω. Έχω 10 χρόνια ακόμα, αν όλα πάνε καλά. Τι κάνω με αυτά τα 10 χρόνια. Και με αυτό, σαν σκέψη, δεν θα έλεγα τόσο σαν κίνητρο. Δεν ήταν ο φόβος του ότι θα πεθάνω το κίνητρο. Ήταν ο φόβος του να μην ζήσω, να μην κάνω ό,τι μου κατέβει, ό,τι θα με κάνει ευτυχισμένη, να μην αλλάξω τον κόσμο όσο μπορώ, να μην κάνω ανθρώπους να γελάσουν από όλο αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα ποτέ το δράμα, οπότε απλά ό,τι μου ερχόταν το έσπρωχνα προς το καλύτερο και στο αυτό μου κολλάει, είναι το όνειρό μου, το κυνηγάω. Γεια σας. Θα έλεγα ότι τα πράγματα που με κάνουν ευτυχισμένη είναι από τα πιο απλά, στα πιο σύνθετα. Σίγουρα όταν γελάω, νιώθω πάρα πολύ πληρότητα. Το να είμαι με ανθρώπους γύρω μου και να γελάμε όλοι μαζί είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα. Το να απολαμβάνω μια στιγμή αγάπης ή μια στιγμή που νιώθω ότι κάποιος άνθρωπος είχε ένα aha moment, όπως το λέμε, που κάτι αλλάζει μέσα του μετά από μια συζήτηση. Τα πιο μικρά πράγματα, το να παίξω με το σκύλο μου, το να βγω να δω ένα ηλιοβασίλεμα με την οικογένειά μου. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα με κάνουν ευτυχισμένη. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που θέλω να κάνω για τους άλλους και στους άλλους αυτά που θα ήθελα να μου κάνουν.
Οπότε, επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ήθελα βοήθεια και ίσως δεν τη ζήτησε κιόλας, νομίζω ότι όταν βλέπω έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά να τη ζητάει, όχι να πάω να τη δώσω εγώ βεβαιασμένα, αλλά όταν βλέπω έναν άνθρωπο να φωνάζει βοήθεια με κάποιον τρόπο, θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα είμαι εκεί για αυτόν ή να τον βοηθήσω να βρει κάποιον άνθρωπο που θα είναι εκεί για αυτόν. Και νομίζω ξεκινάει από αυτό, το ότι πολλές φορές εγώ το χρειάστηκα, ίσως δεν το είχα και θέλω να το δίνω στους άλλους. Και επειδή με κάνει πολύ ευτυχισμένη να βλέπω κάποιον να γελάει, ασχέτως αν έχω σχέση με αυτό, απλά να το παρατηρώ. Δηλαδή, έναν άγνωστο στον τρόπο που γελάει, μου φτιάχνει τη μέρα, αυτό ήταν. Λοιπόν, τρία χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι έχουν αναπτυχθεί πολύ στο χαρακτήρα μου, λόγω της όλης ζωής μου και με τον τρόπο που την έχω ζήσει, θα έλεγα ότι το ένα είναι το θάρρος κάθετος θράσος, τύπου δεν θα δεχτώ αδικίες το ένα τ' άλλο, θα το παλέψω φουλ, θα ορμήσω με το κεφάλι και δεν με νοιάζει και τίποτα αν δω κάτι ότι πρέπει να αλλάξει, αν δω οτιδήποτε δεν μου ταιριάζει για κάποιον λόγο, είτε σε μένα είτε για κάποιον άλλον. Το δεύτερο είναι η τρέλα, το ότι έχω τελείως άγνοια του κινδύνου, δεν φοβάμαι, δεν με τρομάζουν πράγματα. Η τρέλα του να κάνεις τα πάντα, η τρέλα του να δοκιμάσεις, η τρέλα του να είσαι αυτός σου, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι ζούμε σε μια κοινωνία που πολλοί άνθρωποι απλά φοβούνται συνεχώς να δείξουν ακόμα και τα πιο απλά πράγματα από τον εαυτό τους. Δεν το έχω αυτό, δεν με νοιάζει τίποτα, απλά πάμε. Και το άλλο που μου το λένε όλοι και έχει ενδιαφέρον, είναι σίγουρα η δύναμη. Αλλά μου λένε όλοι είσαι πολύ δυνατή. Και εγώ πάντα η απάντησή μου, είτε τη δίνω είτε τη σκέφτομαι, είναι ότι παιδιά, δεν το επέλεξα. Αν φτάνεις σε ένα σημείο που έχεις περάσει τρελά πράγματα αρνητικά και θετικά, αλλά κυρίως αρνητικά, αναγκάζεσαι να είσαι δυνατός. Ή αποφασίζεις να είσαι δυνατός και το παλεύεις, ή πεθαίνεις. Δεν έχει ενδιάμεσο. Είναι αυτό ή αυτό, τέλος. Οπότε επιλέγω να είμαι δυνατή γιατί μου αρέσει η ζωή και θέλω να ζω. Λοιπόν, εμένα οι πνεύμονές μου δεν πολύ συνεργαζόντουσαν με τον εαυτό μου γενικότερα και με το σώμα μου εξ ολοκλήρου από την αρχή. Τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα περιστατικό που είχε γίνει όταν ήμουν 17, που δεν έχει πολύ σημασία, άρχισα να πέφτω πολύ. Οπότε εκεί που ανέπνεω με το 40% των πνευμόνων μου, έφτασα να αναπνέω με το 15% και 20%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάτω από 35% αναπνευστική ικανότητα πας για μεταμόσχευση πνευμόνων. Είναι η τελευταία επιλογή για μια δεύτερη ευκαιρία στην κυστική ίνωση. Αυτό μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα δεν γινόταν. Οπότε υπήρχε μια συνεργασία με τη Βιέννη, αλλά μπλα μπλα μπλα. Εγώ δεν ήμουν καθόλου μέσα γι' αυτό. Μου το είχαν πει πολλές φορές από πολύ παλιά να μπω στη λίστα για μεταμόσχευση. Για πολλούς λόγους δεν ψινόμουν. Ο βασικός ήταν ότι επειδή εγώ πάντα το ζούσα με τρέλα και το ζούσα και ό,τι μου ερχόταν το έκανα, ένιωθα πάντα ότι τα έχω κάνει όσα θέλω τώρα. Οπότε γιατί να μην πάρει την ευκαιρία αυτή κάποιος, που ως τώρα δεν το ζήσε όσο θα ήθελε. Οπότε εγώ το ζω όσο έχω και βλέπουμε. Αλλά μεταμόσχευση δεν κάνω. Παρ' όλα αυτά, το σύμπαν δεν συμφώνησε πολύ μαζί μου, γιατί στις αρχές του 22 εγώ ήμουν πάρα πολύ χάλια. Σε επίπεδο δεν μπορούσα να φτάσω από το δωμάτιό μου στο μπάνιο. Στο νοσοκομείο δεν ψινόμουν να πάω. Οξυγόνο δεν ψινόμουν να φοράω στο σπίτι και γενικότερα. Μια κάπως άρνηση της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να έχω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Ως το τέλος, δεν ήθελα να μπω σε διαδικασία να έχω οξυγόνα σπίτι και άλλες νοσηλίες και άλλες προσπάθειες και τα σχετικά, γιατί είχα καταλάβει ότι είμαι πολύ χάλια. Τότε ανέπνευα περίπου με το 13% των πνευμόνων μου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορείς να σηκώθεις από το κρεβάτι, όχι να φτάσεις στο μπάνιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έβηχα στα μάτια, ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ πάνω από μία ώρα το 24ωρο και πάει λέγοντας. Αρχές Μαρτίου μου έρχεται μια ιδέα και λέω στη μαμά, ήμασταν εκτός Αθηνών. Και 3 Μαρτίου λέω στη μαμά, μαμά πρέπει να πάμε νοσοκομείο τώρα. Ήταν 5 ώρα το ξημέρωμα νομίζω. Μου λέει μαμά, ωραία, κάτσε να γυρίσουν κάποια άτομα ξέρω εγώ σπίτι ώστε να μας πάνε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να οδηγήσω ούτε για πλάκα τότε. Λέω μαμά, άκου λίγο, δεν έχει να περιμένουμε κάποιες ώρες για να πάμε. Σε κάποιες ώρες πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, της λέω, αλλά αν φτάσουμε θα ζήσω. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, ότι εγώ θα αντέξω εκεί. Ήμασταν πύργο Ηλίας, οπότε είχαμε και κάποιες ώρες μπροστά μας για να φτάσουμε.
πιάσαμε παρόλα αυτά και θα μπορούσα να κάνω ένα ακρόπολο το story από εδώ και πέρα και να πω ότι εφόσον το είπα ότι θα ζήσω, έζησα και να τελειώσει εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν θα κάνω ακρόπολο story γιατί μετά από 3 μέρες έπεσα σε κόμμα. Βασικά οι γιατροί με έριξαν σε τεχνητό κόμμα στην ουσία, το οποίο λέγεται καταστολή. Και ξύπνησα 33 μέρες μετά. Αυτό πρακτικά δεν λέει πολλά, γιατί και άλλοι άνθρωποι το έχουν κάνει, αλλά στην κυστική ίνωση, αν σε βάλουν σε τεχνητό κόμμα, δεν ξυπνάς ποτέ. Παγκοσμίως δεν υπάρχει άτομο που έχει ξυπνήσει. Βασικά υπάρχει μια κοπέλα που ξύπνησε μετά από 2 εβδομάδες και πέθανε επί τόπου. Οπότε, εφόσον πέρναγαν ημέρες και εγώ ήμουν σε τεχνητό κόμμα και δεν ξύπναγα, και δεν με ξύπναγαν γιατί δεν μπορούσαν, οι πνεύμονες είχαν πετρώσει. Δεν υπήρχε και πολλή ελπίδα ότι θα ξυπνήσω. Οι γιατροί λέγανε κάθε μέρα στην οικογένειά μου ότι ξέρεις τι είναι η τελευταία της μέρα, απλά χαιρετήστε την. Δεν ήταν η τελευταία μου μέρα, γιατί και την επόμενη μέρα ζωντανή ήμουνα. Χτύπαγε η καρδιά μου. Με όλα τα μηχανήματα και αυτά συνέχισα να υπάρχω. Και 33 μέρες μετά ξυπνάω. Το οποίο είναι ο πρώτος άνθρωπος παγκοσμίως που ξύπνησε από κόμμα με κυστική ίνωση. Τώρα, εγώ πώς το κατάφερα αυτό, δεν ξέρω. Αλλά τα κατάφερα και είμαι εδώ τώρα, γιατί μετά από εκεί με σύνδεσαν σε ένα μηχάνημα εξωσωματικής υποστήριξης πνευμόνων, το οποίο είναι λίγο ακραίο, γιατί σε αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να κουνηθείς, γιατί είναι 2 σωλήνες συνδεδεμένοι, ένα στο λαιμό εδώ πέρα και ένα στο πόδι, τεράστιες σωλήνες, περίπου τόση. Και αν κουνηθείς και φύγει ένας από αυτούς τους σωλήνες, ξεματώνεις μέσα σε 1 λεπτό και έχεις πεθάνει. Αυτό είναι. Εγώ ξύπνησα από το κόμμα μετά από 33 μέρες, full παράλυτη. Δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε τα δάχτυλά μου έτσι. Όχι το υπόλοιπο σώμα, δεν το συζητώ. Το αναφιένα μου έτσι δεν μπορούσα να το κάνω και γενικότερα. Ξύπνησα χωρίς φωνή, γιατί είχα τραχιοστομία. Είναι ένα μηχάνημα που συνδέεται εδώ και στην ουσία σου κόβει τη φωνή και τον αέρα, ώστε να μπορείς να παίρνεις τεχνητό αέρα καλύτερα και να μην κουράζεσαι να αναπνέεις παραπάνω, αλλά δεν έχεις και φωνή. Οπότε εγώ ξαφνικά εκεί πέρα που ήμουνα okay, ας πούμε, δεν ανέπνεα, αλλά είχα την κίνησή μου, είχα τη φωνή μου, υπήρχα. Ξυπνάω σε ένα κρεβάτι παράλληλη, χωρίς φωνή. Χωρίς καμία δυνατότητα να αναπνεύσω, που εντάξει, και πριν δεν είχα πολλές δυνατότητες. Σε ένα δωμάτιο στην εντατική, να κοιτάζω το ταβάνι. Και τους λέω, βγάλτε τα σωληνάκια να φύγουμε, να πάω σπίτι μου. Μου λένε, Αναστασία, για να ξανασηκωθείς, πρέπει να γίνει μεταμόσχευση πνευμόνων. Τους κοιτάω εγώ. Τους λέω, ναι, εντάξει, οκ, τα είπαμε. Βγάλτε μου τα σωληνάκια να φύγουμε. Και αρχίζω και τραβάω σωληνάκια εγώ. Αποτύχει, δεν τράβηξα τα σωληνάκια που θα με σκότωναν, οπότε απλά, τέλος πάντων. Αλλά με σκάλωσε πάρα πολύ το ότι για να ξαναπερπατήσω, για να ξαναέχω την κίνησή μου, πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ δεν μπορώ να αποκτήσω την κίνησή μου έτσι, είμαι παράλυτη και για να ξανακουνηθώ, να ξαναμιλήσω, πρέπει να γίνει μεταμόσχευση πνευμόνων. Οπότε για μένα τότε ήταν μονόδρομος. Χωρίς ανάσα είχα μάθει να ζω, γι' αυτό και δεν με ένοιαζε. Αλλά χωρίς κίνηση και χωρίς φωνή, δύσκολα πράγματα. Ήμουν συνδεδεμένη σε αυτό το μηχάνημα, εξωσωματικής υποστήριξης πνευμόνων. Σε αυτό το μηχάνημα, αν είσαι 2 εβδομάδες, έχεις 55% πιθανότητες να ζήσεις. Για να πάμε πάλι στα παγκόσμια ρεκόρ, γιατί ποτέ δεν βαριέμαι να το σπάω. Παγκοσμίως, ένας άνθρωπος που ήταν ξύπνιος σε αυτό το μηχάνημα, γιατί μπορεί να είσαι και σε κόμμα σε αυτό το μηχάνημα, αλλά τέλος πάντων, όπως και εγώ ήμουν ξύπνιο. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 107 μέρες που κάποιος έζησε με αυτό το μηχάνημα και επιβίωσε μετά. Εγώ ήμουν 108 μέρες, έτσι για να τα σπάμε λίγο. Και στις 108 μέρες, τελείως κόντρα στις πιθανότητες, γιατί στην Ελλάδα ζούμε μοσχεύματα πνευμόνων δύσκολα, βρέθηκε το μόσχευμα και έκανα μια πολύ πετυχημένη μεταμόσχευση πνευμόνων στην ουσία, που με έχει φέρει εδώ στο να αναπνέω, αυτή τη στιγμή με το 70% των πνευμόνων μου, και να μπορώ να ξαναμιλάω και σιγά σιγά να ξαναπερπατάω και να ξαναυπάρχω και να ξαναζω και όλα αυτά. Πολλοί από τους φίλους μου λένε ότι τα παρουσιάζω όλα πολύ ρόδινα και επειδή γελάω πάντα όταν τα λέω, είναι λες και δεν έχω περάσει ίσως από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να περάσει ποτέ άνθρωπος και πολύ παραπάνω. Σίγουρα αυτό που πάντα σκέφτομαι είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπω σε λεπτομέρειες του πόσο φρικτή ήταν η πόνη, το ότι μετά από ένα σημείο δεν σε πιάνουν ούτε μορφίνες, ούτε κανένα παυσίπονο και απλά ουρλιάζεις όλη μέρα.
Το ότι περνά τη μισή σου μέρα να σκέφτεσαι ότι μακάρι να πεθάνω γιατί δεν αντέχω άλλο από τους πόνους και δεν αντέχω άλλο να κοιτάζω ένα ταβάνι σε μια εντατική και να μην ξέρω τι θα γίνει, αν θα βρεθυμόσχευμα ή αν είναι όλο αυτό ανούσιο και απλά θα πεθάνω. Το ότι σου κάνουν 20 ράματα τη μέρα στο καλημέρα, απλά και μόνο για να έχεις τα μηχανήματα που έχεις πάνω σου. Και όλα αυτά. Και okay, αυτά που είπα τώρα είναι δεδομένα, είναι γεγονότα. Αλλά το να μπω στα συναισθήματα που υπάρχουν πολύ μέσα από αυτά, δεν πρέπει να το κάνω ποτέ, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κάποιος άνθρωπος να μπει στη διαδικασία να το νιώσει όλο αυτό δεν υπάρχει. Αλλά ακόμα και να το σκεφτεί όλο αυτό. Δηλαδή, είναι παράλογο να θες να ακούσεις κάτι κακό για να νιώσεις καλύτερα για την κατάστασή σου. Δεν ξέρω, νιώθω ότι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να αναπτύξουμε λίγο την ευγνωμοσύνη για τα πράγματα που έχουμε ήδη, ώστε να μπορούμε να αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε μετά. Γιατί αν δεν νιώθεις ότι, ξέρεις τι, wow, αναπνέω, τύπου έχω αυτή τη δυνατότητα, συνεχώς θα θες παραπάνω. Θα θες παραπάνω ακόμα και σε αυτό το βασικό που το έχεις ήδη. Οπότε νιώθω ότι αυτό το της κοινωνίας μας που υπάρχει, το βλέπω τον άλλο να είναι χάλια σε αυτή την κατάσταση. Α, είμαι τόσο τυχερός που είμαι υγιής. Όχι, ας το ξεπεράσουμε. Ας νιώσουμε τυχεροί που είμαστε υγιείς ούτως ή αλλιώς. Ας νιώσουμε τυχεροί που έχουμε τους φίλους μας γύρω μας και είναι ζωντανοί ούτως ή αλλιώς. Δεν χρειάζεται να δούμε κάποιον να πεθαίνει, κάποιον να είναι χάλια, κάποιον να είναι σε μια άθλια οικονομική κατάσταση. Δεν ξέρω. Με βάζει σε πολλές σκέψεις αυτό της κοινωνίας μας. Ναι, δεν ξέρω πώς έφτασε εκεί. Αλλά τέλος πάντων καταλάβατε. Θεωρώ ότι γενικότερα τα άτομα της ηλικίας μου, όχι όλα, αλλά αρκετά, ένα 99,3%, έχουμε αποσυντονιστεί τελείως από τις αξίες μας. Γενικότερα εννοώ από τις αξίες που ακόμα και οι γύρω μας, οι μεγαλύτεροι ή και οι μικρότεροι, δεν ξέρω, μπορούν να μας περάσουν από αξίες που έχουμε μέσα μας. Νιώθω ότι τις έχουμε αποκόψει και έχουμε ενωθεί με social media που μας προωθούν ό,τι και ό,τι και ό,τι και ό,τι και ό,τι και οτιδήποτε άλλο βλέπει γύρω, όπου εν τέλει απλά χανόμαστε σε όλο αυτό. Και αντί να δούμε πού μπορούμε να βρεθούμε με όλο αυτό και να πάμε πιο μπροστά όλοι μαζί, για να φτιάξουμε κάτι καλύτερο, ρε παιδιά. Εμείς μεγαλώνουμε εδώ, δεν είναι για την επόμενη γενιά. Εμείς είμαστε η επόμενη γενιά. Για εμάς θα φτιάχνουμε. Οπότε δεν ξέρω τι πάει στραβά και δεν σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί για το καλύτερο και σκεφτόμαστε πώς θα περάσει καλύτερα ο καθένας. Είναι ένας παραλογισμός. Οπότε δεν ξέρω, νιώθω ότι κάπου εκεί το χάνουμε. Δουλεύει στην ψυχική ενδυνάμωση, οπότε είναι πολύ συχνό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν σε μένα ώστε να τους δώσω συμβουλές και τα σχετικά. Δεν σε φίλους μου σίγουρα θα δώσω συμβουλές. Αλλά αν μπω στη διαδικασία να δουλέψω με κάποιον, θα προσπαθήσω, θα κάνω το καλύτερο δυνατόν ώστε να στηρίξω τον άλλον να βρει τα δικά του πατήματα μέσα του. Δηλαδή δεν θα του πω αυτό είναι μαύρο. Θα δούμε τρόπους ώστε να δει ότι γι' αυτόν αυτό είναι τελικά κόκκινο ίσως. Και αν αυτό είναι το καλύτερο για αυτό το άτομο, τότε πάμε. Ωραία, τέλεια. Αλλιώς, δοκιμάζουμε όλους τρόπους για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο με βάση τα πράγματα που θέλει και το ίδιο το άτομο. Όχι με βάση αυτό που θέλω εγώ. Πώς αισθάνομαι για την ιατρική? Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θεωρώ ότι γενικότερα ένα μεγάλο ποσοστό των γιατρών πλέον, ίσως και παλιά, αλλά δεν γνωρίζω, βλέπει τους ασθενείς ως επιστημονικά αντικείμενα. Και νομίζω ότι εκεί πέρα χάνεται το 80% του. Ποιο 80%? Το 50% του αποτελέσματος. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός έχει 20% πιθανότητες να γίνει καλύτερα ή καλά, με το να τον βλέπεις ως ένα επιστημονικό αντικείμενο, μειώνεις αυτές τις πιθανότητες ξαφνικά στο 10%. Γιατί δεν ακούς τον άλλον. Γιατί θεωρώ ότι η ψυχολογία του ανθρώπου παίζει ίσως και μεγαλύτερο ρόλο από τα επιστημονικά πειράματα που θα κάνεις πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε θεωρώ ότι η ιατρική έχει χάσει το κομμάτι της ηθικής. Και όταν λέω ηθική, συμπεριλαμβάνω πολύ την επικοινωνία με τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο γενικότερα. Ίσως είναι και ένα συνδυαστικό κομμάτι με αυτό που λέγα πριν με τη γενιά μας. Έχει χαθεί η επικοινωνία τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους γύρω μας. Οπότε αυτό φαίνεται και στην ιατρική σίγουρα. Αλλά στην ιατρική κάνει τεράστια βλάβη. Εγώ γενικότερα, ως Αναστασία, δεν θα αυτοπροσδιοριστώ ποτέ ως ψυχολόγος, γιατί θεωρώ ότι οι περισσότεροι ψυχολόγοι σήμερα έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μια κατεύθυνση που σίγουρα μόνο μια κατεύθυνση δεν μπορεί να ταιριάξει σε όλους τους ανθρώπους τους οποίους δουλεύεις μαζί. Οπότε αντίστοιχα, όσες φορές έχω δοκιμάσει να δουλέψω με έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχαναλυτή ή οτιδήποτε, κάπου
αποσυντονίζεται η πορεία, γιατί χανόμαστε στο ότι είναι μια μονόπλευρη κατάσταση. Ο τρόπος που την προσεγγίζει την κατάσταση είναι μονόπλευρος. Είναι μια κατεύθυνση. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι ψυχολόγων που έχουν ασχοληθεί και με coaching και με NLP και με διαδραστική μάθηση και γενικότερα έχουν κάνει μια ολιστική προσέγγιση των θεμάτων. Και εκεί πέρα βρίσκω αποτέλεσμα και εμένα προσωπικά μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι, γιατί προσεγγίζουν τα θέματα όπως το χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος που έρχεται εκεί. Θα έλεγα ότι γενικότερα στην ψυχοσύνθεσή μου με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα 5-10 ημέρα training που έχω κάνει στο εξωτερικό, που έχουν σχέση με personal development και με ψυχολογία, με ψυχική ενδυνάμωση, με ηγεσία. Αν έχω ένα μότο στη ζωή μου, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνω με φίλους μου, που συζητάμε ότι, ξέρεις τι, αν είχαμε παιδιά, τι θα θέλαμε να περάσουμε σε αυτά τα παιδιά. Και εμένα η πρώτη μου απάντηση εδώ και χρόνια σταθερά είναι ότι θα ήθελα το παιδί μου να μάθει να λέει ναι σε όλα. Είναι καλύτερο να έχεις μια τραυματική εμπειρία παρά να μην έχεις καθόλου εμπειρίες. Γιατί στο σύνολο, όταν λες ναι σε όλα, θα έχεις πολλές περισσότερες εμπειρίες ώστε να μάθεις από αυτές, ώστε να έχεις ζήσει από αυτές, να έχεις γελάσει από αυτές. Ναι, κάποιες από αυτές δεν θα είναι ευχάριστες, αλλά θα είναι άπειρες εμπειρίες και σίγουρα οι περισσότερες θα είναι ευχάριστες. Σίγουρα. Γιατί νομίζω ότι όσο σκατάκιναν ο κόσμος μας, έχει πολλά όμορφα πράγματα να σου δώσει, αν είσαι ανοιχτός να τα δεις και να το πάρεις. Και νομίζω ότι με κάποιον τρόπο το ναι σε όλα είναι ένα από τα μότο μου. Και το άλλο είναι ότι μην παράτας ποτέ κάτι που ονειρεύεσαι και θες να κάνεις, μην το αφήνεις για μετά. Αν το θες πάρα πολύ, να το έχεις κάνει ήδη από χθες. Και αν είναι κάτι που σου σκάσε σήμερα, κάνε το σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο. Είναι κάπως συνδυαστικό και με το να κυνηγάς τα όνειρά σου και με το να κάνεις ό,τι νιώθεις. Έχει σχέση με όλο αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το νόημα της ζωής για μένα είναι να τη ζεις και να τη μοιράζεσαι και να... όχι απλά να υπάρχεις, αλλά να τη ζεις, να κυνηγάς, να γελάς, να μην σταματάς, να μην αφήνεις τον εαυτό σου να σταματήσει σε πράγματα που σου μπλοκάρουν, να μην το υπερσκέφτεσαι ό,τι σου έρχεται και θες να κάνεις και να μην... όχι να μην, πιο πολύ... υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου, να τους σέβεσαι και όσους αγαπάς να τους το δείχνεις, να μην σταματάς ποτέ να τους το δείχνεις. Το νόημα της ζωής για μένα νομίζω είναι όσο αυθόρμητο είμαι κι εγώ. Δηλαδή, κάθε μέρα σαν την τελευταία μέρα και ταυτόχρονα αλλάζουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε γενικότερα γύρω μας. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος? Σίγουρα μπορώ να κάνω στη σκέψη σχετικά με αυτό. Νομίζω ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος είναι να βλέπει έναν δικό του άνθρωπο να υποφέρει. Δηλαδή, ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο να περνάει δυσκολίες που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τις αλλάξεις. Τίποτα πέρα από το να στείλεις την θετική σου ενέργεια και την αγάπη σου και να είσαι εκεί. Αλλά το να περνάει κάποιος κάτι ιατρικά δύσκολο και μη αντιστρέψιμο κάποιες φορές και εσύ να είσαι εκεί και να είσαι όντως αβοήθητος, μιας και έχω βρεθεί και στις δύο πλευρές, δηλαδή έχω βρεθεί και στην πλευρά του να είμαι το άτομο που περνάει τη δυσκολία, την ιατρική ας πούμε, έχω βρεθεί και από την άλλη να βλέπω ένα δικό μου άτομο, είναι σίγουρα πιο δύσκολο το να βλέπεις ένα δικό σου άτομο να υποφέρει. Δεν είναι θάνατος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το να πεθάνει αυτό το άτομο είναι πολύ πιο εύκολο από το να παλέψει για τον ίδιο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να περνάς αυτή τη διαδικασία και ξυλαιώνεσαι με κάποιον τρόπο, αν είσαι στη λέξη. Είμαι 24, βρίσκομαι σε μια τυχαία παρέα που έχουμε κοινούς γνωστούς και τα σχετικά, αλλά οι περισσότεροι δεν με ξέρουν. Κάνουμε μια βασική συζήτηση στην αρχή, είναι το «ΟΚ, okay, cool tips, Αναστασία». Κάποιοι σκέφτονται όμορφο, το ένα το άλλο, κλασικά φίλτρα που περνάει. Και μετά από μια-δυο ερωτήσεις, γιατί εντάξει, εγώ γενικότερα τα small talk τα βαριέμαι, μπαίνω στο σημείο που θα μιλήσω. Και μόλις ανοίξω το στόμα μου, θα μείνουν κάγκελο εμείς στην παρέα. Ξέρω ότι με την ωριμότητα που έχω, που προτιμώ να μην τη δείχνω, γιατί λατρεύω την παιδικότητα που μπορώ να βγάλω. Οπότε απλά είμαι το χαζοχαρούμενο παιδί που υπάρχω με τον τρόπο μου. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά που θα πω έχουν βάρος.
ξέρω ότι από τη στιγμή που θα ανοίξω το στόμα μου μπορώ είτε να κάνω κάποιον να σκεφτεί κάποια πράγματα διαφορετικά, να το αλλάξω με έναν τρόπο τη ζωή, είτε να μην μιλήσω καν και να πέρασε αδιάφορο, ότι οκ, ωραία τύψη, Αναστασία, ως εκεί. Οπότε ξέρω ότι τη στιγμή που θα ανοίξω το στόμα μου, γιατί σίγουρα θα επιλέξω να αλλάξω τη ζωή κάποιου από το να υπάρξω απλά, ξέρω ότι έχει αλλάξει όλο το vibe της παρέας. Σίγουρα πολλές φορές έχουμε έρθει πολύ πιο κοντά ως παρέα. Σίγουρα κάποιες φορές έχει μείνει η κατάσταση στο παγόνο. Και μετά θα επανέλθει, ας πούμε. Αν νιώθω βάρος με όλο αυτό. Δεν θα έλεγα βάρος. Πρόσφατα έγραφα κάτι για ένα άτομο. Και επειδή αυτό το άτομο μου έχει δημιουργήσει πολύ δέος γενικότερα, σαν ύπαρξη, συνειδητοποίησα ότι είναι ένα από τα συναισθήματα που δημιουργώ στους ανθρώπους όταν με γνωρίζουν και μιλάμε πάνω από 2 λεπτά. Κάποιες φορές και λιγότερο από 2 λεπτά και έχει υπάρξει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το αίσθημα του δέους, αυτό το αίσθημα του wow, του έχω σκαλώσει, τι μου λες τώρα, έχει ζήσει 35 ζωές και δεν ξέρω κι εγώ τι, έχει ευθύνη από πίσω. Έχει ευθύνη το να έχεις κάτι να πεις και να επιλέγεις να το λες. Γιατί όλοι έχουμε κάτι να πούμε. Πολλοί δεν το επιλέγουμε απλά να το πούμε. Έχει ευθύνη και γι' αυτό με αυτή την ευθύνη βλέπεις τι κάνεις και τι θες να δημιουργήσεις. Θες να αφήσεις ένα θετικό αντίκτυπο, θες να αφήσεις ένα αντίκτυπο με ένταση ή θες να αφήσεις ένα αρνητικό αντίκτυπο ή ένα διάφορο αντίκτυπο. Οπότε νομίζω κάπως έτσι. Κάθε φορά που μιλάω, κάθε φορά που επιλέγω να μιλήσω, θέλω να αλλάξω τη ζωή κάποιου. Είναι στάνταρ αυτό, το έχω από μικρή. Όταν λέω αλλάξω, δεν εννοώ να εισβάλλω και να. Θέλω να βάλω έναν άνθρωπο να σκεφτεί δεύτερη φορά κάτι. Αν το έχω κάνει αυτό, ένα λιθαράκι στη σκέψη κάποιου, είμαι οκ. Στη σκέψη του καθένα που γνωρίζω. Και νομίζω ότι καλά πάει. Σίγουρα τον εαυτό μου στο μέλλον, επιτέλους μπορώ να το φανταστώ να δοκιμάζει όλα τα extreme sport που θέλω. Που από μόνο το ακούγεται πολύ εγωιστικό και είναι όντως μια βλακεία, γιατί έχω επιτέλους τις αντοχές να τα δοκιμάσω και σίγουρα θα το κάνω. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ στο να δημιουργήσω κοινωνικά project ψυχικής ενδυνάμωσης μέσω των extreme sport. Έχουμε δουλέψει πολύ με το concept της ηγεσίας μέσω της πεζοπορίας και της αναρρίχησης στο βουνό και τέτοια. Θέλω να το πάω σε ένα άλλο level και να δουλεύουμε κομμάτια διαχείρισης άγχους μέσω kitesurf. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα όλο αυτό. Σίγουρα δεν το έχω βάλει κάτω να πω ότι okay, έτσι θα γίνει. Αυτό θα γίνει όταν το βάλω στην πράξη, αλλά θα γίνει σύντομα όλο αυτό. Και το άλλο το κομμάτι είναι ότι θέλω γενικότερα με κάποιον τρόπο να αλλάξω κάποια πράγματα για τα άτομα με αναπηρία στο σύστημά μας. Σίγουρα όσον αφορά την προσβασιμότητα. Και την προσβασιμότητα δεν λέω μόνο το κλασικό, το αμαξίδιο, δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μιλάω για την προσβασιμότητα σε πάρα πολλά επίπεδα, για πάρα πολλές παθήσεις, ασθένειες, αναπηρίες. Και το άλλο το κομμάτι είναι ότι θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με το να αλλάξω τελείως τη δομή της διαδικασίας του πώς να υιοθετήσει ένα άτομο με αναπηρία. Γιατί στα χαρτιά επιτρέπεται, στην πράξη είναι αδύνατο στην Ελλάδα. Εγώ, παιδιά δικά μου, δεν επιτρέπεται να κάνω μετά τη μεταμόσχευση, όχι ότι ήθελα ποτέ, αλλά να υιοθετήσω όσα παιδιά μπορώ και θέλω και γενικά είναι από τα όνειρά μου. Και για να γίνει πρέπει να αλλάξουμε κάτι σε αυτό το σύστημα. Και επειδή γενικά μου αρέσει να δημιουργώ λίγο αλυσίδες αλλαγής, νομίζω καλά θα πάει. Κάτι ακόμα. Εγώ είμαι εδώ σήμερα γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε και η οικογένειά του επέλεξε να δωρήσει τα όργανα αυτού του ανθρώπου. Αυτό από μόνο του είναι μια διαδικασία τεράστια και αρχίζει από το ότι ο καθένας μας επιλέγει συνειδητά και εγγράφεται στο μητρό του ΕΟΜ, το οποίο είναι 5 κλικ, κυριολεκτικά θα σας πάρει 2 λεπτά. Ανοίγετε τον υπολογιστή σας, γράφετε πώς εγγράφουμε ως δότης οργάνων, δωρητής οργάνων και σας βγάζει τη φόρμα. Γιατί είναι σημαντικό να το επιλέξουμε? Γιατί μπορεί, χτύπα ξύλο που λένε, κάποια στιγμή να μας βαρέσει ένα αμάξι στο δρόμο και να θεωρηθούμε εγκεφαλικά νεκροί. Εγκεφαλικά νεκρός δεν είναι σε κόμμα, δεν είναι φυτική κατάσταση με φυτό που λένε, όχι. Εγκεφαλικά νεκρός σημαίνει ότι έχει νεκρωθεί μια μεγάλη περιοχή του εγκεφάλου σου και τα όργανα σου πλέον δεν υποστηρίζονται από τον εγκεφαλό σου, οπότε όταν σε φτάσουν στη ΜΕΘ,
σε συνδέουν με μηχανήματα τεχνητής αναπνοής, τεχνητής υποστήριξης διαφόρων οργάνων, ώστε να μείνει στη ζωή για κάποιες μέρες, για να επιλέξουν οι γονείς σου ή αν έχεις επιλέξει εσύ ο ίδιος να είσαι δωρητής και να γίνει αυτή η διαδικασία. Ζούμε σε ένα υπέροχο σύστημα στην Ελλάδα, που πολλές μέρες θα αγνοούν όλη αυτή τη διαδικασία, αν εσύ ο ίδιος δεν έχεις επιλέξει από πριν να εγγραφείς στο Μητρό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάρει μόνοι μας την απόφαση εν ζωή. Και ελπίζω πραγματικά να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει κανείς μας δωρητής και αντίστοιχα κανένας να μην περιμένει όργανο ώστε να ζήσει. Αλλά επειδή γίνονται και τα δύο και επειδή μπορεί να γίνει μια μαγική αλυσίδα ζωής, που δυστυχώς κάποιος πεθαίνει, αλλά γίνεται μια κηδεία, μη γίνουν άλλες 7. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να σώσει 7 ζωές. Υπάρχουν σίγουρα 7 άτομα από την άλλη πλευρά που περιμένουν κάποιο όργανο ώστε να μπορούν να ζήσουν, να ξαναίνουν με την οικογένειά τους, να ξαναγελάσουν, να μεγαλώσουν, γιατί πολλά από αυτά τα άτομα είναι παιδιά. Οπότε, εάν γίνει στραβή και είσαι νεκρός, τουλάχιστον μην σκοτώσεις κι άλλους.